Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας επισκέφθηκε τα αφίχτια προκειμένου να ακούσει από κοντά τα προβλήματα των παραγωγών σχετικά με την ξηρασία που υπάρχει στην περιοχή εξαιτίας της έλλειψης νερού. Όπως σας είπα και όταν ήρθα, εμείς δεν διαχειριζόμαστε δικά μας χρήματα. Δικά σας χρήματα διαχειριζόμαστε. Και πρέπει να έχουμε πάντα, ώστε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, να είμαστε αρρωγοί και συμβοηθοί. Σε εμάς θα έρθετε και πρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Με την έννοια αυτή πρέπει να κάνουμε οικονομία. Και οικονομία πάρα πολύ μεγάλη. Και να πηγαίνουμε και με τον νόμο. Συναντήθηκα 2-3 φορές εδώ με αγρότες της περιοχής. Μου είπαν το πρόβλημα. Εγώ κατάγομαι, όπως ξέρετε και το λέγω με υπερηφάνεια, από αγροτική οικογένεια. Έχω κάνει όλες τις δουλειές. Ξέρω τι είναι να φυτέψεις ένα μαρούλι και να πας στη Λαϊκή και να το πουλήσεις 0,10 και 0,20 ή και να το πετάξεις. Και τι σημαίνει να φορτώσεις το φορτηγάκι και να μην πουλήσεις και να μην έχεις πετρέλαιο για να γυρίσεις πίσω. Τόνισε ότι υπάρχει ήδη σχεδιασμός για το έργο νερού στον Ανάβαλο, ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει υπομονή, αλλά και ανάλογη βοήθεια και από τους ίδιους τους αγρότες. Το ειδικότερο πρόβλημα θα το δούμε. Το ειδικότερο πρόβλημα. Υπάρχει ασφαλώς ένας γενικός σχεδιασμός. Αλλά ο γενικός σχεδιασμός θα έχει μία καθυστέρηση. Και δεν μπορούμε να ρισκάρουμε για το γενικό σχεδιασμό κάποια εισοδήματα φτωχών ανθρώπων. Γι' αυτό θα βοηθήσουμε. Ό,τι δίνει στη φτώχεια και στην αγροτιά γυρίζει πίσω πολλαπλασίως. Θα βοηθήσουμε. Να βοηθήσετε κι εσείς. Αν χρειάζεται προσωπική εργασία να το κάνετε. Επαναλαμβάνω, τα χρήματα δεν είναι πολλά. Δικά σας είναι τα χρήματα. Και πρέπει να τα μοιράζουμε και να τα χρησιμοποιούμε με έναν τρόπο δίκαιο. Γιατί υπάρχουν και αγρότες που έχουν πηγάδια, που πληρώνουν ρεύματα, που αγωνίζονται μόνοι τους. Αγρότες είναι κι αυτοί.